Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος, μαθητής Πέμπτης Δημοτικού από την Ικαρία. Μένω σπίτι όπως όλοι γιατί προστατεύω εμένα και τους γύρω μου. Οι μεγάλοι λένε ότι έχουμε λίγους γιατρούς και λίγα κρεβάτια στα νοσοκομεία μας, αλλά έχουμε πολλά πολεμικά πλοία και αεροπλάνα. Αυτά όμως δεν ρίχνουν βόμβες στον ιό, μονάχα σε ανθρώπους. Δεν έχουμε μάσκες και γάλια σε νοσοκομεία, γιατί οι εταιρείες τα πουλάνε ακριβά και δεν φτάνουν για όλους. Θέλουν να μείνουμε σπίτι, αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν άνθρωποι άστεγοι και χωρίς βοήθεια. Θέλουν να μην μαζευόμαστε πολύ, αλλά υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες που ζουν στριμωγμένοι σε μικρούς χώρους. Λένε ότι όλα γίνονται μένοντας σπίτι, αλλά στο σπίτι είναι και οι άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους. Μας λένε για τα καλά της τηλεκπαίδευσης, ζητάνε τα email των γονιών μας, αλλά το διαδίκτυο σέρνεται ή πέφτει. Πολλοί από εμάς δεν έχουν ούτε υπολογιστή. Μας λέγανε να μην κολλάνε στις οθόνες, να μην έχουμε κινητά στα σχολεία. Τώρα ξαφνικά θέλουν να μας κολλήσουν με τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Θέλουμε να βλέπουμε τους δασκάλους και τους συμμαθητές μας. Όχι σε εικονίδια, αλλά ως πραγματικούς ανθρώπους. Μπορεί να μην έχουμε όλοι υπολογιστή, αλλά έχουμε τα βιβλία και τις ζωγραφιές μας. Έχουμε πολύ χρόνο και φαντασία για να φτιάξουμε ατελείωτες. Μπορεί να είμαστε παιδιά, αλλά καταλαβαίνουμε πολλά περισσότερα από όσα νομίζουν οι μεγάλοι. Είμαστε στο πλευρό των γιατρών και νοσηλευτών που αγωνίζονται μέρα νύχτα για να σώζουν ανθρώπους με ελάχιστα μέσα. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό, αλλά μένουμε δυνατοί μόνο όταν σκεφτόμαστε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο τον εαυτό μας, μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί.